Αντιλαμβάνεστε ότι αξιολογούμε τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται, όπως πολύ εύστοχα έχετε αναφέρει. Υπάρχει οδηγία προς ναυτιλωμένος, δηλαδή ναύτεξ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα σε αυτή τη φάση γίνεται αξιολόγηση, η αξιολόγηση για να δούμε τα επόμενα βήματα και θα τοποθετηθούμε όταν έχουμε ενώπιό μας όλα τα δεδομένα. Μάλιστα. Γνωρίζαμε, πότε πληροφορηθήκαμε για την αποχώρηση του τουρκικού γεωτρύπανου? Κοιτάξτε, η επίσημη ενημέρωση έγινε όταν έγινε γνωστό μέσα από, όπως και εσείς το παρουσιάζετε. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες μας, έχουμε τα δεδομένα που αντιλαμβάνεστε αυτά δεν κρίνεται αναγκαίο να δημοσιοποιούνται. Ναι. Αλλά σε αυτή τη φάση να μου επιτρέψετε να αναφέρω μόνο αυτά. Είμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης και τις αμέσως επόμενες μέρες θα τοποθετηθούμε και πιο συγκεκριμένα αφού υπάρξουν και όλα τα δεδομένα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω έτσι, είναι αποτέλεσμα θεωρείται διπλωματικών χειρισμών ή πιθανότατα να αφορά απλά η αποχώρηση ίσως κάποιες φθορές που υπέστη το γεωτρύπανο και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και η εμπειρογνωμοσύνη, έτσι, και ούτε και η σωστή υποστήριξη μετά τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορεί. Μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να αποχώρησε και νωρίτερα. Ποιο από τα δύο μπορεί να μείνει, λέτε εσείς? Πολύ λογική και πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, δεν θα ήθελα, επαναλαμβάνω, σε αυτή τη φάση να προβώ χωρίς να έχω ενώπιό μου όλη την αξιολόγηση σε συγκεκριμένες αναφορές. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ζητήσετε τα δεδομένα από πού, κύριε Υπουργέ, για να ξεκαθαρίσουν? Ήδη υπάρχουν. Υπάρχει, καταρχάς, είναι η συνεργασία, η εσωτερική συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, όπως και η συνεργασία με πολλά γειτονικά κράτη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μιας και σας έχω στη γραμμή για το θέμα των κινήσεων που γίνονται για το Βαρώσι. Τελικά, αυτή η έκθεση, αν θέλετε, που ετοιμάστηκε για προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα αφορά τα δύο εφιστάμενα ψηφίσματα ή ενδεχομένως να υπάρξει προσπάθεια να έχουμε ακόμα ένα ψήφισμα από το Συμβούλιο? Χθες, ενώπιον και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοχώς, του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσα για τα αποτελέσματα και της αξιολόγησής μας αλλά και των επαφών μας. Γιατί όλο αυτό το διάστημα έγιναν επαφές και σε τεχνοκρατικό επίπεδο αλλά και στο δικό μου επίπεδο με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μπορώ να σας αναφέρω ότι έχει ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση η οποία θα ανακοινωθεί αφού εκτελεστεί. Αντιλαμβάνεστε την λεπτότητα του θέματος. Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι η ερχόμενη εβδομάδα είναι καθοριστικής σημασίας λόγω της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και των επαφών που έχει. Άρα για ανακοινώσεις να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Η απόφαση, φαντάζομαι, δηλαδή το διάβημα που αποφασίστηκε, κύριε Υπουργέ, θα εφαρμοστεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, έτσι? Θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Να μου επιτρέψετε να μείνω σε εδώ. Έχει, επαναλαμβάνω, ληφθεί η απόφαση και θα ανακοινωθεί μόλις εκτελεστεί. Αφορά όμως κάτι...